εκείνη την εποχή ο Όφη είχε πιο καλή ομάδα από τον ΠΑΟΚ και ήταν πιο πλήρη στις γραμμές. Είχε πιο καλή συνοχή. Τα παιχνίδια δομές ήταν δύσκολα, αλλά στο τέλος το 90% έβγαζε νικητή τον Όφη. Σε αυτά τα παιχνίδια έπαιζε ρόλο η έδρα, γιατί ήσουν πολύ πιο δυνατός με στην έδρα σου, με τον κόσμο, το γήπεδο ήταν γεμάτο. Όπως είπα και πριν, ο Όφη είχε πολύ καλές μονάδες και είχε κάνει και ένα πάρα πολύ καλό σύνολο με τον κύριο Γκέραρτ. Δεν είναι κάποιο που ξεχωρίζω, απλά με τον ΠΑΟΚ έτυχε να... όσες χρονιές και έπαιξα κόντρα στον ΠΑΟΚ μέσα εδώ στην Κρήτη, έβαζα κάποιο γκολ. Το σκορ ήταν 1-1 και ενώ είχε ισορροπήσει το παιχνίδι ο ΠΑΟΚ, βρήκαμε λύση από ένα χτύπημα φάουλ και πέρασαμε μπροστά στο σκορ. Και ευτυχήσαμε και βάλαμε ένα τρίτο γκολ με τον Μούτα και... και δώσαμε το παιχνίδι εκεί. Εντάξει, πάντα ο κόσμος μέσα εδώ πέρα ήταν πολύ εκρηκτικός, πολύ φανατικός, δινόθησε πάρα πολύ στην ομάδα και αυτό φαινόταν μέσα στο γήπεδο. Δηλαδή, όταν κάτι δυσκολευόταν στην ομάδα, είχαμε ένα παραπάνω λόγο για τους ανθρώπους που ήταν μέσα στην κερκίδα. Πρώτη φορά στο γήπεδο ήταν περίπου σε ηλικία 5 χρονών, όταν μαζί με τον πατέρα μου, παιδάκι, ερχόμουν στην θύρα 2 που είχε διαρκείας και επειδή και εκείνος αγαπάει τον Όφη παθολογικά, έτυχε μάλιστα και είχε κάνει μεταγραφή στον Όφη στα παιδικά του χρόνια από τη Θέρισο. Με έπαιρνε από το χεράκι, ερχόμασταν όλο το κέντρο με τα πόδια για να δούμε τη μεγάλη ομάδα του Ολλανδού τότε. Φοιτητής εγώ στο Αγρίνιο τότε. Ο Όφη παίζει με τη Λάρισα στο Αλκαζάρ. Έχει διοργανωθεί εκδρομή λοιπόν από τους συνδέσμους του Όφη με πρωτοστάτη, τον συγχωρεμένο, τον Θοδωρή, τον Παπαδόπουλο. Δεν θα τον ξεχάσουμε ποτέ. Τα φοιτητικά μου χρόνια εργαζόμουν και ως DJ, οπότε παίρνω τη μητέρα μου ένα τηλέφωνο, της λέω, μα να μην με ψάξεις το Σαββατοκύριακο. Θα δουλεύω ως αργά στα κλαμπ, θα κοιμάμαι όλο το πρωί, οπότε αν δεν σου σηκώνω το τηλέφωνο, να ξέρεις ότι κοιμάμαι, μην ανησυχήσεις. Κάποια στιγμή το μεσημέρι χτυπάει το τηλέφωνο, το σηκώνω, ήταν η μάνα μου, είχαμε να μιλήσουμε ένα Σαββατοκύριακο, μου λέει, παιδί μου, πώς πήγε η δουλειά.
Λέω καταπληκτικά. Μάνα, πολύ κούραση. Ζοριστήκαμε. Παιδί μου, πώς πήγε η δουλειά. Λέω πάρα πολύ καλά, ρε μάνα, εντάξει. Άσε μου λέει τα ψέματα. Είσαι πρωτοσέλιδος στην πατρίδα, στο Αλκαζάρ. Και σε έχει η εφημερίδα και σε βλέπω μπροστά μου. Λέω, μάνα, τι να σου πω τώρα. Όφι έπαιζε, δεν μπορούσα να μην πάω. Και αυτό το πράγμα δεν θα το ξεχάσω. Ήταν μια εμπειρία που θα με συνοδεύει. Δέος. Και όχι μόνο όταν μπαίνω στο γήπεδο. Από την ώρα που θα πάρω τη στροφή στην παραλιακή, θα κατέβω από τα καμίνια, από τους γύρω δρόμους, από τα στενά. Την ώρα που θα ακούσω το πρώτο χτύπο του τύμπανου, την πρώτη φωνή, την ώρα που θα μπω εδώ, δημιουργώ ένα άλλο κόσμο. Ένα κόσμο που δεν μπορείς να το περιγράψεις με λόγια. Αν δεν το ζήσεις, δεν μπορείς να το δεις. Είναι το καλύτερο δευτερεύον πράγμα στη ζωή μας. Είναι το... Πρώτα απ' όλα είναι η υγεία μας, η οικογενειακή μας υγεία, το σπίτι μας. Μετά έρχεται ο Όφι, να είναι καλά η ομάδα. Είναι η αγάπη, είναι ο ρομαντισμός, είναι τα παιδικά μας χρόνια που πάντα την ώρα που θα μπαίνουμε μέσα στο γήπεδο θα γυρίζουμε εκεί, όσος καιρός και να περάσει. Είναι τα ραντεβού με φίλους που μπορεί όλη τη βδομάδα να μην καταφέρουμε να βρισκόμαστε, αλλά ξέρουμε ότι την Κυριακή θα είμαστε εδώ. Έχουμε μπροστά μας να αντιμετωπίσουμε άλλο ένα δύσκολο παιχνίδι με έναν αρκετά δύσκολο αντίπαλο. Θέλουμε να κρατήσουμε την καλή εμφάνιση του πρώτου αγώνα στο εντός έδρας παιχνίδι μας και να έχουμε ένα αντίστοιχο αποτέλεσμα. Η ομάδα προετοιμάζεται όσο το δυνατόν καλύτερα για να το πετύχει αυτό και πιστεύω πως θα είμαστε έτοιμοι. Θεωρώ πως άμα είμαστε συγκεντρωμένοι από την αρχή του παιχνιδιού μέχρι το τέλος και είμαστε όλοι μαζί σαν μια γροθιά όπως είμαστε στο πρώτο παιχνίδι, θα καταφέρουμε να πάρουμε το αποτέλεσμα που θέλουμε και θα έχουμε μια πολύ καλή εικόνα. Για άλλη μια φορά σας χρειαζόμαστε όλους δίπλα μας, να μας δώσετε παλμό, να μας δώσετε δύναμη και να μας βοηθήσετε να πάρουμε το αποτέλεσμα. Στην πρώτη αγωνιστική του πρωταθλήματος έγινε ένα συμβάν. Ο ΠΑΟΚ κατέβηκε χωρίς τις εμφανίσεις του. Χρειάστηκε να τους δώσουμε εμείς τις φανέλες τις δικές μας για να παίξουμε το παιχνίδι. Το ευτύχημα στην όλη ιστορία είναι ότι και οι δύο ομάδες έχουν τα ίδια χρώματα. Οπότε δεν είχαμε κανένα θέμα. Μετά το παιχνίδι, στην ουσία κέρδισε ο Όφι. Γιατί έπαιξαν και οι δύο με την ίδια εμφάνιση.